Πόσο καθοριστική. Βέβαια, η ψήφος, φίλες και φίλοι, κάθε φορά βεβαίως είναι καθοριστική και κρίσιμη η ψήφος. Τώρα λίγο παραπάνω σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε βιώσει στο πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα σας παρουσιάζω τον κύριο Δερμητάκη, σωστό προανήγγυλα, υποψήφιος με το ΚΚΕ, διεκδικεί την ψήφο. Είμαστε τελευταία 24 ώρα πριν ανοίξει η κάλπη. Κύριε Δερμητάκη, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Πώς είναι, πώς πάνε τα πράγματα, τι... έχετε κουραστεί φαντάζομαι και εσείς τώρα με όλες αυτές τις περιοδίες που είστε για να ενημερώνετε τον κόσμο, τι θα γίνει, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, τι λέτε για όλα αυτά. Υπάρχει μια κόπωση. Ο κόσμος τι λέει, αυτό θέλω. Πώς το εισπράτετε όλο αυτό, τι σας λέει ο κόσμος, ανοίγετε, σας μιλάει, παραθέτει έτσι, τα προβλήματά του, τι γίνεται. Κοιτάξτε, στο Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα την Κυριακή, για μεγάλη άνοδο των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και πραγματικά, και θα το πω στον αέρα και αυτό, παρόλο που ίσως κάποιος άλλος να το απέφευγε πολιτικός, υπάρχει ένα μετρήσιμο μέγεθος στις δημοσκοπήσεις. Πέρα από αυτούς που δηλώνουν απερίφραστα και στην πρόθεση ψήφου ότι θα ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, και ένα μεγάλο ποσοστό από ψηφοφόρους άλλων κομμάτων που εκδηλώνει τη συμπάθειά του, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει, πέρα από το πολιτικό λόγο και διάλογο, πολιτικοποιημένα πρόσωπα, που βλέπουν ας πούμε τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, τη συνεπή, θα έλεγα, στάση όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, και το εμπιστεύονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και εκεί καλούμε τώρα εμείς αυτόν τον κόσμο, γιατί πάντα προεκλογικά στείνεται ένα θέατρο του παραλόγου, στημένα σκηνικά, μπαίνουν διλήμματα ψεύτικα, δίδονται αφιδώς υποσχέσεις, το βλέπουμε και τώρα να γίνεται αυτό, να κάνει την υπέρβασή του αυτό τον κόσμο πραγματικά. Εγώ έχω στο μυαλό μου ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο, το οποίο όμως θα είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ωφέλιμο και αποτελεσματικό για τους αγώνες του λαού. Εάν δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα έρθει τρίτο κόμμα, στην κυριολεξία θα τους χαλάσει τα σχέδια. Διότι αποδυναμώνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας. Και από την άλλη μεριά, αυτό το ανάγχωμα, αυτή η ασπίδα που βάζει ο λαός, ούτως ώστε να μην του καταπατήσουν και άλλο τα δικαιώματά του και το δίκαιο του, γίνεται πολύ πιο ισχυρή. Έχω λοιπόν στο μυαλό μια αισιόδοξη εικόνα και από τις επαφές μου τις προσωπικές και από το γενικότερο κλίμα που βλέπω ότι υπάρχει πανελλαδικά, και έχουμε και τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, τα οποία μας στέλνουν ένα μήνυμα ελπιδοφόρο. Δηλαδή δεν είναι μικρό πράγμα το ότι οι δυνάμεις που πρόσκειται στο ΚΚΕ, στο φοιτητικό κόσμο, η πασπουδαστική, πήρε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μας δίνει και εμάς δύναμη και κουράγιο στο δικό μας αγώνα. Και πιστεύουμε ότι και οι νέοι ψηφοφόροι που αυτή τη φορά θα είναι, για πρώτη φορά θα ψηφίσουν, κοντά 450.000, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα στηρίξει το ΚΚΕ. Αισιοδοξία λοιπόν και στόχος το τρίτο κόμμα στη Βουλή. Κοιτάξτε, δεν έχουμε οριοθετήσει με ποσοστά ή με κατατάξεις. Όχι, αλλά αν είναι τρίτο κόμμα, εγώ λέτε, μέσα θα στο αισιόδοξο, προσωπική μου εκτίμηση είναι, μέσα στο αισιόδοξο σενάριο, βλέποντας αυτό το κόκκινο ποτάμι να γιγαντώνεται κάθε μέρα, δεν το θεωρώ απρόσμενο να γίνει αυτό. Αυτό που θα είναι καθοριστικό πραγματικά, γιατί υπάρχει ένα άλλο σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο με έχει αγγίξει και συναισθηματικά βαθιά, αλλά και στο σύνολο των ελληνικών λαών, όταν λέμε ότι είναι μόνοι τους και εμείς όλοι μαζί, όλοι μας, μόνοι τους και όλοι μας. Αυτό ερμηνευόμενο σημαίνει ότι οι πολιτικές παρατάξεις που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα και έχουν δείξει δείγματα γραφής ότι έχουν κυβερνήσει με αντιλαϊκούς νόμους και με αντιλαϊκές πολιτικές,
και υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα μεγάλων ιδιωτικών ομίλων ή και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντρικής Τράπεζας και του ΝΑΤΟ, όλα αυτά, ας πούμε, αυτοί είναι, τους ονομάζουμε ότι είναι μόνοι τους, και η τεράστια πλειοψηφία από την άλλη μεριά είναι όλοι εμείς που έχουμε υποστεί και στην καθημερινή μας ζωή αυτό τον απίστευτο εφιάλτη. Δηλαδή οι καθημερινές μας ανάγκες πλέον είναι τόσο αυξημένες που αδυνατούμε να τα απεξέλθουμε. Και όλοι εμείς λοιπόν πρέπει, είναι μια ευκαιρία αυτές οι εκλογές, να στείλουμε ένα μήνυμα, να πάρουμε τη μοίρα στα χέρια μας και να τους πούμε ως εδώ δεν πάει άλλο. Ο πολιτικός διάλογος πάντως, κύριε Δερμιτζάκη, μάλλον στον πολιτικό διάλογο δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοια θέματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι εκλογές και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όποιο αναδειχθεί, δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση για τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά, ας πούμε, το ευρώ. Κλείνουμε κάποια χρόνια τώρα με αυτό το νόμισμα, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα κάνουμε με αυτό. Έτσι, απλά μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα προαπαιτούμενα, για αυτά, αλλά μια συνολική εικόνα, έτσι, δεν έχουμε δώσει, που από αυτό θα εξαρτηθεί, όπως φαίνεται, και η πολιτική της Ελλάδας, έτσι. Κοίταξε, θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η συζήτηση δεν περιστρέφεται στα ουσιώδη θέματα. Αυτό δηλαδή που βάλατε τώρα μόλις στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι ένα καινούριο υπερμνημόνιο, θα έλεγα, με 500 τόσα προαπαιτούμενα, μάλιστα πριν δύο μέρες στην Ευρωβουλή, σε αγαστή συνεργασία Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν νέα χαράσια για τον ελληνικό λαό και επικύρωση αυτών των προηγούμενων ουσιαστικά μνημονίων με τα πρωτογενή πλεονάσματα και όλα άρα αυτά. Άρα λέτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι υπερμνημόνιο. Θα μας δώσουν 50 δισεκατομμύρια. Αυτό, για να πείτε μας δύο κουβέντες. Αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος, γιατί αποφεύγουν να αγγίξουν αυτό το θέμα καθόλου τα συστημικά κόμματα, και πρέπει να το μάθει ο ελληνικός λαός. 50 δισεκατομμύρια δίδονται, τα οποία θα τα διαχειριστούν κάποιοι συγκεκριμένοι ιδιωτικοί όμιλοι. Είναι αυτές οι εταιρείες ως επιτοπλίστων που είναι εισηγμένες, ας πούμε, στο χρηματιστήριο, κάπου 105 εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν μια κερδοφορία αυξημένη κατά 333% το 2022. Φανταστείτε, την ώρα που μειώνεται δηλαδή το εισόδημα του κόσμου κατά 7,5%, πέρα από κάποιες μικρές ψευτοαυξήσεις που δοθήκανε, η ακρίβεια και όλα τα άλλα έχουν αφεμάξει αυτό αυτή την αύξηση, με αποτέλεσμα στην ουσία να μειώνεται. Αυτές λοιπόν, αυτά τα 50 δις, θα τα διαχειριστούν και θα απολυθούν συγκεκριμένοι όμιλοι. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να κερδίσει τίποτα. Οι εταιρείες που εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες τεράστιες θα απολυθούν, κάποιες άλλες με κάποια προγράμματα στον ιδιωτικό τομέα στα θέματα υγείας, και πάει λέοντας. Όμως τα προαπαιτούμενα, και το επαναλαμβάνω, είναι πολύ σκληρά και θα φέρουν καινούρια δεινά και το αποκρίτουν επιμελώς. Έρχονται τώρα και δίνουν υποσχέσεις ότι εγώ θα δώσω τόση αύξηση, εγώ θα δώσω τόση αύξηση. Ναι, μια πλειοδοσία. Να. Βάζουν όμως και ένα εάν. Ο Μητσοτάκης είναι πιο ξεκάθαρος. Μάλιστα και ο Στουρνάρας, όταν βγήκε, είπε από τις εξαγγελίες, από τις εξαγγελίες, ας πούμε, και τον προϋπολογισμό, θα εξαρτηθεί η επενδυτική βαθμίδα που θα καταταχθούμε. Ο Μητσοτάκης λέει, εφόσον υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και λοιπά. Ο Τσίπρας επίσης δεν τεκμηριώνει ακριβώς τι ακριβώς και πώς θα γίνουν όλα αυτά τα οποία εξαγγέλει, τα οποία εγώ είμαι σίγουρος, γιατί το έχουμε ξαναζήσει το παραμύθι αυτό, μετά τις εκλογές ξεχνούνται. Το είδαμε και με το Σαμαρά, με το Ζάπιο, το είδαμε και με το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όλα τα πήραν πίσω. Εγώ λοιπόν δεν τους εμπιστεύομαι προσωπικά, και πιστεύω ότι νέα δεινά, και μέσα από το τέταρτο υπερμνημόνιο, το ονομάζω, και έχω σαφή επίγνωση του τι λέω, του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έρθουν καινούργια δεινά. Να μην ξεχνάμε ότι ουδής μνημονιακός νόμος από τα προηγούμενα μνημόνια έχει καταργηθεί. Και μάλιστα το τρίτο μνημόνιο νομιμοποίησε τα προηγούμενα. Βλέπουμε τώρα με την αύξηση των τιμών. Παράλληλα αυξάνεται το ΦΠΑ και αυξάνονται τα έσοδα του κράτους.
δεν υπάρχει συγκράτηση αυτού του κατήφορου στην κυριολεξία. Οπότε εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι κάτι καλό θα βγει. Γι' αυτό λέμε ότι όσο πιο ισχυρή θα είναι αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει, είτε είναι αυτοδύναμη, είτε είναι κυβέρνηση συνεργασίας, θα εξακολουθήσει την ίδια αντιλαϊκή ρότα. Γι' αυτό λέμε, όσο πιο ισχυρό βγει το ΚΚΕ, αν μάλιστα βγει τρίτο κόμμα, θα τους χαλάσει εντελώς τα σχέδια και το έχει αποδείξει. Υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με κάποιον, θα σας ξαναρωτήσει, αλλά όχι, αν είστε τρίτο κόμμα δηλαδή, όχι, που είναι ο στόχος. Δεν είναι, είναι ξεκάθαρο πλέον μπορείτε αυτό. Μπορείτε και να είστε, ας πούμε, πώς και λέω, ρυθμιστής. Δεν το λέμε έτσι συνθηματολογικά, στον αέρα το τεκμηριώνουμε, διότι πραγματικά θα είναι ευτελισμός του ΚΚΕ να συμβιβαστεί, δηλαδή να συμφωνήσει σε κάποια επουσιώδη θέματα και στους βασικούς άξονες της πολιτικής που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, με την εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, που δεινά θα φέρει στην Ελλάδα σίγουρα και απρόβλεπτα εάν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, που δεν τον βλέπω να τελειώνει προσωπικά γρήγορα. Στα θέματα οικονομίας είναι αδύνατο, πρεσβεύουν σε ένα άλλο, σε ένα άλλο σύστημα που. Και αυτά πραγματικά δεν μπήκαν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε η παγκόσμια, την παγκόσμια εικόνα, αν δεις, βλέπεις ότι καταραίουν οι τράπεζες οι αμερικάνικες, κάτι που δεν θα είναι καλό και για την Ευρώπη και για μας. Εννοείται ότι όσο πιο μικρή και ευαίσθητη οικονομικά χώρα είναι, τόσο πιο πολύ θα την πληρώσει. Δεν βλέπουμε δηλαδή το παγκόσμιο χάρτη και αναλωνόμαστε εδώ στην πλειοδοσία, ποιος θα δώσει τόσα, κατώτατο μισθό, οι μικρομεσαίοι πάλι από την άλλη λένε μα πώς θα τα δώσω αυτά αν δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά και δεν, δηλαδή ένας φαύλος κύκλος. Δεν το είδαμε όμως έτσι σε παγκόσμια κατάσταση, να τα βάλουμε κάτω, απλά μένουμε στο εσωτερικό. Δεν ξέρω, αυτό είναι σωστό πιστεύετε προεκλογικά ή να αναλυθεί περισσότερο? Μια εκτεταμένη και περιστατωμένη συζήτηση που προεκλογική, που είναι μια ευκαιρία να πληροφορηθεί και ο κόσμος και να συμμετάσχει στο δημόσιο διάλογο, δεν έχει γίνει. Είναι αλήθεια αυτό, το είπαμε και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή αυτά τα αδιέξοδα που περιγράφετε κι εσείς όσον αφορά το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα είναι υπαρκτά. Κοιτάξτε, αυτό το σύστημα εγώ πιστεύω ότι η σαπίλα που το διακατέχει έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει λύσεις στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Ενδιαφέρονται οι καπιταλιστές για τα κέρδη, το είδαμε περίτρανα και με δραματική μορφή. Πραγματικά συγκλονιστήκαμε στο έγκλημα των Τεμπών, που είναι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και όλων αυτών που διαχειρίστηκαν τους σιδηροδρόμους, διότι δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την ασφάλεια του πολίτη, την ανθρώπινη ζωή δηλαδή, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κέρδος και την κερδοφορία. Αυτή ήταν η αιτία που φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν, σε αυτό το τραγικό που είναι έγκλημα στην ουσία, αν το, από όλες τις πλευρές και αν το πιάσεις. Αυτό είναι το σύστημα του καπιταλισμού. Να. Δεν προάγει τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Θα το δούμε αυτό και στην υγεία. Θα το δούμε και στα θέματα παιδείας, στην ασφάλεια των πολιτών, στις συγκοινωνίες όλες. Στη είναι ζωή μας, στην καθημερινή, δηλαδή, στο θέμα της στέγης, που γίνονται, στα δάνεια, στους πληστηριασμούς που έρχονται σαν χιόνι στη βάδα. Περιμένουμε ένα αρμαγεδόνα μετά τις εκλογές πάνω στο θέμα των κόκκινων δανείων. Αλλά εμείς θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα, κύριε Λοιπόν, Δελμιτζάκη. Αυτό είναι πραγματικά. Αυτό τι σημαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος αυτή την έκφραση? Υπάρχουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι ανάλογα με την η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα, σε κατατάσσουν σε βαθμίδα. Βλέπετε, αυτή είναι όμως. Εμείς είμαστε στα γουρούνια, αν θυμάστε. Όργανα της διεθνούς, του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Αυτό δηλαδή εξαρτούμαστε στην κυριολεξία από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από την BlackRock, από όλους αυτούς τους οίκους αξιολόγησης κλπ. Άρα οι αριθμοί ευημερούν, ανεβαίνουν με επενδυτική βαθμίδα και οι άνθρωποι υποφέρουν. Αυτό συνήθως. Μα βλέπετε συμβαίνει και στον πληθωρισμό. Ενώ ο πληθωρισμός δείχνει ότι έχει μειωθεί 1-2 μονάδες στους τελευταίους μήνες. Η ακρίβεια στην καθημερινότητά μας, στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, που μας
απασχολεί άμεσα και να. Μας επηρεάζει και τη ζωή μας, γιατί υπάρχει... έχει αγγίξει το 40 έως και 50% πολλές φορές σε βασικά είδη διατροφής. Κατεβάζει πρώτα στο Κομμουνιστικό Κόμμα τροπολογία στη Βουλή να καταργηθεί ο ΠΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν τον αποδέχεται ούτε καν το συζητάει κανένα του κόμμα. Τώρα όμως το βάζουν προεκλογικά. Και τώρα έρχεται, ας πούμε, και λέει ότι μετά τις εκλογές ο ένας λέει θα μειώσω, ο άλλος. Να, τα αφαιρέσω. Κοιτάξτε, έχουν ποθεί τόσα ψέματα που και η ντροπή θα έφευγε. Δηλαδή θα μπορούσε να ντραπεί και η ίδια η ντροπή. Και λέγονται τόσα ψέματα. Εμπέζουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Δεν μιλάνε καταρχάς για τα προαπαιτούμενα. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Να. Του τέταρτου μνημονίου που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Κανείς από το λαό δεν ξέρει τι θα επακολουθήσει μετά τις εκλογές. Το αποκρύβουν, είναι ένα δάνειο. Επιμελέστατα το αποκρύβουν. Είναι ένα δάνειο το οποίο θα φέρει καινούριους δυσβάστακτους όρους. Τη στιγμή που η δημόσια περιουσία είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια και πρέπει να πιάνουμε κάθε χρόνο πλεονάσματα. Από ένα λαό εξαθλιωμένο οικονομικά, πώς θα τα πιάσει τα πλεονάσματα εάν δεν υπάρξει καινούρια φοροεπιδρομή. Αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι να αγγίξουν την τεράστια φοροδιαφυγή και το έχουν αποδείξει. Απέναντίας καταθέτουν τροπολογίες στην Βουλή φωτογραφικές για να ευνοούν τους συμμέτερους κεφαλαιοκράτες. Και το είδα και εγώ όταν ήμουν βουλευτής 2 ώρα τη νύχτα να έρθει τροπολογία φωτογραφική, ας πούμε για την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Θυμάμαι, για να τους χαριστούν με χαριστική πράξη εισφορές ή σε κάποιους άλλους ιδιώτες και μεγαλοκεφαλαιοκράτες. Δεν μπορεί στην ίδια μας χάλη να κρατάς 2 και 3 καρπούζια. Δεν μπορείς να υπηρετείς τα συμφέροντα του λαού, του λαϊκού νοικοκυριού και συγχρόνως τα συμφέροντα των μεγαλοκαρχαριών. Γι' αυτό λοιπόν λένε ψέματα. Γι' αυτό εμείς δεν τους δίνουμε ούτε εμπιστοσύνη, ούτε ψήφο ανοχής, ούτε τίποτα. Εμείς καλούμε το λαό σε αγώνα δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα να ισχυροποιηθεί, να αντισταθούμε. Και εκεί που είναι οι πληστηριασμοί, θα είναι οι βουλευτές του ΚΚΕ να τους ακυρώνουν. Και εδώ στην Κρήτη, με ένα βουλευτή, δώσαμε μεγάλους αγώνες και για τα τοπικά θέματα, αλλά και για τα γενικότερα θέματα. Εάν έχουμε 2 και 3 βουλευτές, αυτός ο αγώνας θα είναι πολύ πιο ενισχυμένος. Μάλιστα. Τώρα. Ποιο είναι το μέλλον της υγείας του νομού μας, κύριε Δερμητάκη? Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά σας το βάζουν ως θέμα και οι πολίτες αυτό? Βεβαίως, τα πρώτα βεβαίως, θέματα είναι φαντάζομαι. Ένα θέμα της καθημερινότητας πλέον, διότι το βιώνουν στην πλέον δραματική του μορφή. Και στη Σιτία που πήγα και στον Άγιο Νικόλαο και εδώ σε πιο δραματική μορφή από παντού. Διότι βλέπετε, δηλαδή, δεν υπάρχουν κίνητρα για να εκλογών. Έρθουν γιατροί. Ναι. Ακόμη και αν προκυρήσονται κάποιες θέσεις για νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διότι τα μισθολόγια είναι χαμηλά, δεν θα έρθει ο γιατρός. Ναι, αλλά θα αυξηθεί ο μισθός, 2.000 ευρώ λέει. Κοιτάξτε, ο ένας, αυτό ο άλλος. Λέει... Θεωρώ ότι πέρα από μια αύξηση που πρέπει να δοθεί και να είναι γενναία, πρέπει να υπάρξουν και τα κίνητρα εκείνα, το εργασιακό περιβάλλον, η σύγχρονη τεχνολογία, είναι μια συνισταμένη παραγόντων, εάν πραγματικά θέλουν να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, η όλη τους πορεία μέχρι σήμερα, ακόμη και μέσα στην πανδημία που πέθανε ο κόσμος, δεν στηρίχθηκε, διότι είναι πολιτική τους επιλογή να χωρίσουν αυτό το ζωτικό χώρο στα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία ξεφυτρώνουν σε όλη την Ελλάδα σαν μανιτάρια και έχουν σκοπό το κέρδος. Ο ιδιώτης θέλει να κερδίσει. Εδώ όμως μιλάμε για κοινωνικά αγαθά. Η έννοια του κοινωνικού αγαθού δεν έχει σχέση με την κερδοφορία. Εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ βλέπουν το νοσοκομείο σαν μια κερδοφόρα επιχείρηση. Και στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι, ότι πρέπει να είναι βιώσιμο. Και δεν μπορεί να μπει στη λογική ένα διαλυμένο νοσοκομείο χωρίς γιατρούς και προσωπικό να είναι κερδοφόρος επιχείρηση. Εδώ λοιπόν το κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται, αυτό της υγείας, της παιδείας, δωρεάν στο λαό, διότι το δικαιούται. Διότι πληρώνει πόρους για να το έχει. Και έμεσους φόρους, αλλά και εισφορές. Στη λογική αυτών των κομμάτων δεν υπάρχει. Εδώ μπαίνει πάλι κερδοφορία. Βλέπεις επί ΣΥΡΙΖΑ στη Σαντορίνη στήσανε μια ΑΕ που αφορούσε το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Να. Είναι, βέβαια το διαψεύσανε ήταν το πρώτο μετά, βήμα. Δεν το παρακολουθώ, ότι δεν μα έγινε η πραγματικότητα έτσι. Είναι αυτή και βέβαια πάνω εκεί πάτησε ο Μητσοτάκης. Το διέψευσε ο κ. Σταθάκης, αυτό το λέω.
Και ο κύριος Ξανθός. Είναι μια αλήθεια. Δεν έγινε έτσι, αυτό είπε ο κύριος Ξανθός. Και εκεί πάνω σε αυτά πάτησε και ο Μητσοτάκης για να κάνει ακόμη πιο εφιαλτικό το τοπίο. Να. Αλλά εδώ δεν μπαίνει το θέμα τώρα να ποιο είναι το λιγότερο κακό, ποιο είναι τι ας πούμε πουσιώδεις διαφορές υπάρχουν. Εμείς λέμε να επιλέξουμε το πολύ καλύτερο. Να επιλέξουμε τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι έχουν προτάσεις πολύ πολύ καλύτερες. Mm-hmm. Να πάμε και σε όχι μια άλλη δηλαδή λογική. Με την ψήφο του λιγότερου κακού. Δηλαδή είναι κατακλείδι να πω ότι αυτό το σύστημα το οποίο ας πούμε εμείς ζούμε σήμερα που είναι ο άκρατος καπιταλισμός, στην κυριολεξία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Αντιθέτως, δημιουργούν νέες επίπλατες ανάγκες εκεί που του συμφέρει, δηλαδή ένας που έχει μια επιχείρηση τεράστια, μια λυσίδα, βάζει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από τα μέσα ενημέρωση, τα μεγάλα, πλασματικές ανάγκες, οι οποίες στην ουσία δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να σου αφαιμάξεις το ίδιο το πενικρό εισόδημα το οποίο έχεις. Ναι, αυτό πάμε σε άλλα. Βέβαια, αυτό είναι μια τραγωδία δηλαδή, που ζει σήμερα. Προπαγάνδας που χρειάζεται παιδεία και κριτική σκέψη για να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εάν δεν έχεις λεφτά στην Ελλάδα και αρρωστήσεις, βάσανά σου. Που δεν έχεις που την κεφαλή κλείνε. Θες να πας να βγάλεις μια μαγνητική και πρέπει να περιμένεις ένα χρόνο, ανάμιση. Θες να κάνεις μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, πας για δύο χρόνια. Εάν έχεις λεφτά, μπορεί να πας, ας πούμε, στα απογευματινά ιατρία, που και αυτά τα διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι πραγματικά και τα απογευματινά χειρουργία που έφερε ο Μητσοτάκης, είναι ασθενείς δύο τακετήτων. Οι επικουρικοί γιατροί. Τι σημαίνει επικουρικός γιατρός? Ο γιατρός θέλει να κάνει μια επιλογή, να πάει κάπου να είναι μόνιμος, να έχει εξασφαλισμένο το αύριο της οικογένειας και το δικό του. Ναι. Αυτά όλα είναι εκ του πονηρού για να μην ενδυναμώσουν το εθνικό σύστημα υγείας. Εμείς μιλάμε για μια άλλη πολιτική στον αντίποδα αυτού που συμβαίνει σήμερα, που θα υπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες, υγεία, παιδεία, ενέργεια. Ναι. Τι να πρωτοπιάσει κανείς. Τώρα, είμαστε προς το τέλος και υπάρχει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επικεντρώνεται σε γυναίκες και στους νέους. Έτσι. Πώς το σχολιάζετε αυτό, το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων? Κοίταξε, δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς πόσο μεγάλο είναι. Ναι, εντάξει, τώρα σημερινές δημοσιεύματα και κατανοώ ότι και την κόπωση και το ότι δεν προλαβαίνετε. Μήπως δηλαδή είναι να... και εκ του πονηρού, ας πούμε, διαχέεται αυτή η είδηση? Όχι, υπάρχει αλλά αυτό, αλλά πάντα τουλάχιστον φαίνεται αναποφάσιστη. Ότι είναι μεγάλο και το εμείς έχουμε ζήσει και σε άλλες εκλογές. Δεν μπορώ να κρίνω πού θα πάει αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε και με το πρόγραμμά μας, και κυβερνητικό πρόγραμμα έχει το ΚΚΕ, και με τις άμεσες προτάσεις μας για να ανακουφιστεί η καθημερινότητά του, που έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, με την κατάργηση του ΦΠΑ και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτό των ανθρώπων, που όπως δήλωσε και την αρχή, δείχνουν μια συμπάθεια και μια εμπιστοσύνη, να τους κερδίσουμε και να αυξήσουμε τη δική τους δυναμική. Κοιτάξτε, δείτε απλά τα πράγματα που τα πούμε. Δεν έχει να χάσει ο ψηφοφόρος, ο πολίτης, ο Έλληνας, από την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος κάτι. Απέναντίας. Θα ωφεληθεί πολλαπλά. Θα αυξηθεί η δύναμη της φωνής του, ο αγώνας του, σε όλα τα μέτωπα. Διότι θα ανοίξουν όλα τα μέτωπα μετά τις εκλογές. Θα υπάρξει μια ισοπαίδωση της καθημερινότητάς μας στην κυριολεξία. Ό,τι έχει απομείνει όρθιο, όσο πιο ισχυρή είναι, τόσο πιο επιθετικά θα πέσουν πάνω στο λαϊκό εισόδημα. Βλέπουμε και με πολύ και από άλλα κόμματα, κύριε Μητσάκη, ότι πιστεύουν και έχει περάσει αυτό στον κόσμο ότι είναι ίδιοι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εσείς δεν είναι ισοπεδωτικό αυτό που το έχετε, το λέω αυτό γιατί έχετε ζήσει μέσα ως βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είπε δεν είναι ισοπεδωτικό όμως αυτό. Κοιτάξτε, να το λέμε ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Είπε πούμε, ο Γενικός Γραμματέας. Και έτσι με αυτό αποτρέπετε και τον κόσμο. Ναι. Είπε μια χαρακτηριστική φράση ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εγώ πραγματικά τον απολαμβάνω όταν λέει αυτά τα χαρακτηριστικά, τις ατάκες του. Ότι εντάξει ρε παιδιά, λέει, τα κόμματα δεν είναι φωτοτυπίες. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια.
κάποιες υπουσιώδεις διαφορές, καμιά φορά και μόνο στη ρητορική τους, να, στη φρασιολογία τους υπάρχει. Και κάθε κυβέρνηση μνημονιακή έχουν παρατηρήσει ότι είναι πολύ χειρότερη από τις προηγούμενες. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ήταν χειρότερη από τις προηγούμενες. Γιατί όμως? Γιατί πατάει πάνω σε νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί. Δηλαδή το τρίτο μνημόνιο πάτησε στο δεύτερο, το δεύτερο στο πρώτο και ούτε καθεξής τώρα το τέταρτο, που δεν το ονομάσανε ακόμη τέταρτο αλλά είναι τέταρτο, θα πατάει στα προηγούμενα και θα είναι χειρότερο. Mm. Όντως δεν είναι τα ίδια ακριβώς τα κόμματα. Υπάρχουν διαφορές. Περισσότερο, είπε ο Βενιζέλος προχθές σε μια συνέντευξή του, κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ο Ευάγγελος, για να ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Παρεξηγούμαστε, ναι. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, για να είμαι πιο σωστός, είχε πει μια αλήθεια τώρα στη ρήμη του λόγου του. Ήθελε και το είπε. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε και το είπε. Ότι οι διαφορές ανάμεσά μας δεν υπάρχουν, είναι επουσιώδεις. Και πολλές φορές προσπαθούν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα για να δείξουν στους ψηφοφόρους, για να τους εγκλωβίσουν και να περιχαρακώσουν το ποσοστό τους, ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Οι βασικοί άξονες όμως της πολιτικής, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην καθημερινότητα του πολίτη, δεν έχουν αποκλίσεις, είναι το ίδιο πράγμα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστιες ευθύνες που φτάσαμε ως εδώ. Πώς ξεκίνησε το χρέος, πώς διαχειρίστηκε την κρίσιμη ώρα τα μεγάλα θέματα και οι κυβερνήσεις συνεργασίας που υπήρξαν μετά και συμμετείχε και η Νέα Δημοκρατία. Και με το Σαμαρά συγκυβέρνησαν. Εγώ ήμουν μέσα στη Βουλή τότε που γινόταν στην κυριολεξία το πετσόκομμα των μισθών και των συντάξεων. Τώρα στην τελευταία Βουλή, εάν δείτε τους νόμους που έφερε ο Χατζηδάκης, τους αντεργατικούς νόμους και το νόμο που έφερε ο Βρούτσης, είναι στην κυριολεξία συμπλήρωμα των νόμων που είχε φέρει ο Κατρούγκαλος, που διέλυσε τις επικουρικές συντάξεις και η Αξιόγλου. Ναι, αλλά είχε μια τετραετία, ας πούμε, η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη να τον καταργήσει εντελώς. Αλλά πατάει. Όχι μόνο δεν τον κατάργησε. Τον χρησιμοποίησε. Τον χρησιμοποίησε για να πατήσει και να φέρει ακόμη πιο αντιλαϊκούς νόμους. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Η ουσία όμως, ο πυρήνας αυτού του. Και ένα σχόλιο τώρα. Ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ με επί του πρώην Υφυπουργού Υγείας και δικού μας εδώ, έχει φέρει στο φως πολλά σκάνδαλα από διάφορα μέρη, έτσι, και από διάφορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι... αυτό το σύστημα που ζούμε παράγει συνεχώς σκάνδαλα. Δηλαδή, μέσα στον καπιταλισμό, ο καπιταλισμός δεν επιβιώνει χωρίς... Είναι στη φιλοσοφία μέσα αυτά. Τα γεννά το ίδιο, δηλαδή το σύστημα βέβαια... Χρειάζεται να υπάρχουν και κατάλληλοι υπηρέτες του συστήματος. Ή οποιουσδήποτε άλλους σου έχουμε δει. Δεν υπάρχει κοινωνικός έλεγχος, Μαρία. Ή, ας πούμε, ή όλα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ο έλεγχος, ο κοινωνικός. Δεν δίνουν το δικαίωμα στον πολίτη, στην κοινωνία, να παρεμβαίνει και να ελέγχει το δημόσιο χρήμα. Κατευθείαν αναθέσεις που γίνονται. Πολλά άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία ξεφεύγουν και από την νομιμότητα. Κατά πόσο εφαρμόζεται τα καταπίνει, οι νόμοι. Τα καταπίνει αυτό το σύστημα τα σκάνδαλα. Τα χωνεύει που λένε. Κάποια βγαίνουν στον αέρα. Όταν είναι πολύ προκλητικά πια, θα βγουν στον αέρα. Όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως είναι άλλα σκάνδαλα με την Οβάρτης, ας πούμε, και αυτά βγαίνουν κάποια στοιχεία στον αέρα. Προσπάθησαν. Αλλά τελικά, για πέστε μου, ποιοι ένοχοι οδηγήθηκαν στις φυλακές από τα τεράστια σκάνδαλα του χρηματιστηρίου, της Siemens και όλα αυτά που έχουν επακολουθήσει, τα χρήματα των ταμείων που τα εξαφάνισαν, τις επικουρικές συντάξεις που δεν παίρνουν οι άνθρωποι, τα εφάπαξ που χαθήκανε, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και όλα αυτά. Ποιος είναι φυλακή? Ένας Τσοχατζόπουλος τιμωρήθηκε για τις μίζες τότε με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, το σύστημα όλο. Γι' αυτό λέει το ΚΚΕ, έχει κάνει πρόταση νόμου. Να καταργηθεί ο νόμος για την ασυλία των βουλευτών και των υπουργών και η δικαιοσύνη κατευθείαν να μπορεί να προσαγάγει τους ενόχους και όχι να περνάει όλη αυτή η διαδικασία με τις προανακριτικές, μέσα από τη Βουλή, ούτως ώστε να παραπέμπεται. Κι όμως αυτό το νόμο δεν τον ψήφισαν.
Έχει καταθέσει πρόταση νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα για αυτό το θέμα. Ναι, το οποίο ποτέ δεν ψηφίζει. Δεν το ψηφίζει. Καμία πρόταση νόμου που έχει φέρει. Γιατί θέλω να καλύπτει ο ένας τον άλλο. Mm. Και πάμε λέγοντας. Ναι, αλλά σύστημα. Άμα ήθελε να καλύπτει, δεν θα τα βγάζε στη φόρο. Επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ, το λέω, το έχω βιώσει από μέσα. Είναι ένα σύστημα σάπιο, αναδύεται σαν πύλα παντού και δυσοδεία και πρέπει να συγκρουστείς με τεράστια συμφέροντα και να έχεις την πολιτική βούληση και το λαό μαζί σου για να μπορέσεις να το αλλάξεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να κλείσουμε αυτή την τελευταία μας συνάντηση με κάτι που θα θέλατε να πείτε εσείς στους ανθρώπους που μας ακούνε, στους ψηφοφόρους και σας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος, είστε στα κοινά πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Αυτό τι θα πούμε λέτε, για να κλείσουμε. Πραγματικά με συγκινεί αυτή την περίοδο ο κόσμος που μας πλησιάζει και σε μένα προσωπικά που με γνωρίζει από τη διαδρομή μου, αξιολογεί, εκτιμά, εμπιστεύεται πραγματικά τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εγώ καλώ τον κόσμο να μην υποκύψει, αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν έχει ακόμα αποφασίσει, να μην υποκύψει στα ψεύτικα διλήμματα, στο ποιος είναι λιγότερο κακός, ότι τώρα θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα και θα φέρουν δικαιοσύνη, ο Μητσοτάκης θα φέρει τη σταθερότητα. Με εξαθλιωμένη οικονομικά κοινωνία και με όλα τα προαπαιτούμενα που είναι στον αέρα, με όλο αυτό τον εμφιάλτη που περιμένουμε, καμιά σταθερότητα δεν θα υπάρχει, ούτε η δικαιοσύνη θα επικρατήσει πουθενά. Mm-hmm. Ο μόνος δρόμος είναι να αντισταθούμε, να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, να στηρίξουμε τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν και στο διάστημα που πέρασε, ότι παλεύουν για το δίκαιο και τα δικαιώματα του λαού, για να ισχυροποιήσουν τη δική τους φωνή και το δικό τους αγώνα για την αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα, να μην αφήσουν το φόβο, τα ψεύτικα διλήμματα, επαναλαμβάνω, τις διαχωριστικές γραμμές που πάνε να βάλουν οι μονομάχοι στο λαό, και να γίνει αυτό, δηλαδή να πιστέψουν ότι μπορούμε να πάμε σε μια κοινωνία πιο φωτεινή, σε ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο φωτεινό, που να είναι καλύτερος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για μας τους ίδιους, για τις ανάγκες του ανθρώπου, τις πραγματικές, και όχι για τα συμφέροντα των καπιταλιστών και των διεθνών τραπεζιτών και mm-hmm. της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Με επίκεντρο λοιπόν και τον δανειστών. Άνθρωπο και όχι το χρήμα, έτσι. Αυτό είναι ένα μήνυμα, να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχει ο λαός μέσα του και πάνω σε αυτή τη δύναμη να στηριχτούμε για να βαδίσουμε μπροστά στο μέλλον με περισσότερη ελπίδα και περισσότερη αισιοδοξία. Καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Δερμητζάκη. Ευχαριστώ από καρδιάς και το σταθμό σας. Είμαστε εδώ από τώρα 3-4 εβδομάδες με προεκλογικά. Ήταν πάντα φιλόξενος και μας έδωσε όλη τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς και εσάς και όλα τα στελέχη σας εδώ, τα οποία πραγματικά με κάθε καλή διάθεση κάθε φορά με υποδέχονται και με στηρίζουν. Και στον κόσμο όλο πραγματικά καλή δύναμη, υγεία να έχει όλος ο κόσμος και με καθαρή ματιά, με λογισμό και όνειρο. Που λέει και ο ποιητής. Λέω ότι πρέπει να πάμε σε αυτές τις εκλογές για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και για μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εσείς, καλή δύναμη και σε εσάς.